Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Φεύγουμε. Κάναμε check-in, πέρασαμε ελεγχό, είμαστε μέσα. Κοιτάξτε εδώ, το Wi-Fi του αεροδρομίου το ονομάσανε Fraport Free. Okay. Fraport Free. Δεν συνδέεται στο Fraport. Έλα ρε Fraport. Δώσε ίντερνετ στο λαό ρε Fraport. Παρακαλούμε επιβάτες. Goodbye Free κλειδωμένο. Goodbye Free 2 κλειδωμένο. Test now. Μάλλον κάποιος κάνει δοκιμές. Άρνηση πρόσβαση στο δίκτυο, δεν με αφήνει. Είναι και free. Τι βλακία. Άντε μπες. Μπες. Δεν έχουμε ίντερνετ στο αεροδρόμιο μας. Ανέκδοτο έγινε το ίντερνετ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Α, ενημέρωση. Δουλεύει. Ναι, πολύ γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά. Τρελή ταχύτητα, σαν της Δανίας. Καλημέρα. Ταξίδι. Πάλι. Πάμε Αθήνα. Μένουμε 6 ώρες εκεί. Έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε στο αεροδρόμιο. Δεν φεύγουμε από το αεροδρόμιο. Και μετά πετάμε για εξωτερικό. Μείνετε μαζί μας. Γιατί σε αυτό το vlog έχουμε να κάνουμε ένα τέλειο unboxing που θα επηρεάσει τη δραστηριότητα αυτού του καναλιού. Βαλίτσα δεν παίρνουμε, θα την πάρουμε στον τελικό προορισμό. Δεν θα σε πω πάμε, θα το μάθετε στο τέλος του βίντεο. Πάμε τώρα έξω. Βγήκα λίγο έξω να πάρω αέρα Αθήνας. Πάμε πάλι μέσα. Το ολοκένουργιο αεροπλάνο της Scoot είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήρθε υπεργεμάτο με Ασιάτες τουρίστες και φεύγει γεμάτο. Είναι πλήρης η πτήση. Γεια! Yeah. Είμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα πετάει για πρώτη φορά η Scoot από Αθήνα. Ήρθαμε να δούμε το αεροπλάνο. Και μας τραβάει η κάμερα. Μπουγάτσα time. Όχι, είναι ζεστή και μαλακιά. Και περνώστημη. Κι άλλα ωραία πραγματάκια έχει εδώ να φάμε. Και κρουασανάκια. Συνταγή μουσακά. Θα μας τη φτιάξετε live. Live, τέλεια. Και μπορεί να φάει κάποιος μέσα στη Scoot μουσακά. Ω, καλή φάση. Φεύγοντας την αναχώρηση, ο κάθε επιβάτης θα πάρει το τσαντάκι με ατομικό μουσακά για την πτήση και τη συνταγή μέσα. Το αεροπλάνο που θα έρχεται στην Αθήνα θα λέγεται Μουσκουτκά. Και είναι όνομα εμπνευσμένο από το μουσακά. Γι' αυτό σήμερα στην εκδήλωση έχουν μαγειρική επίδειξη μουσακά και όλοι οι επιβάτες θα πάρουν από ένα packet lunch με μουσακά. Καλή φάση! Ωραία! Το πλήρωμα! Hello! Welcome to Greece! The next door. Next door. Κόψτε τούρτα με αεροπλάνο Scoot. Λεξίν. Ο πρόεδρος της Scoot. New service in Athens. Yes. People from Asia come here and big people go to Asia. Yes. Very excited. You know, it's the only service from Athens to Southeast Asia. Wow. So whether you're going to Singapore itself, where we fly to, or even Malaysia, Indonesia, or Thailand, yes, we are the most convenient, and we are also one of the most affordable, being a budget airline. We make sure we offer the most attractive airfares that you can't refuse. Good. Thanks.
Thank you. Looking forward. Thank you. It's good again. All right. Thank you. Ωραίος. Ναι, ωραίος και με πολύ καλή διάθεση. The future is yellow. The future is yellow. Το μέλλον είναι κίτρινο. Yeah. Πάμε μέσα αεροπλάνο. Να το δούμε. Πάμε για tour στο αεροπλάνο. Περίεργη αίσθηση. Πηγαίνουμε στο αεροπλάνο χωρίς να πετάξουμε. Λοιπόν, για προσέχετε λίγο. Να είμαστε μέσω Dreamliner τη Scoot. Βέβαια, εμείς μπήκαμε και πριν από περίπου 1,5 μήνα όταν πήγαμε στην Ταϊπέη και τη Σεούλ. Αλλά ωραία εσείς να μπαίνεις σε άδειο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο ήρθε τώρα από Σιγκαπούρη. Και πετάηκα σε ένα δίωρο και τώρα γίνεται tour δημοσιογράφων στο αεροπλάνο. Βλέπω για την πάρο, θα είσαι λίγο. 2 μηνών είναι το αεροπλάνο, όλο καινούριο. So what Boeing has done in the 787 is innovative technology with a lot more electrical robustness into the system, as well as new engines as well. Captain Eugene Anthony. Ο πιλότος που πέταξε αεροπλάνο σήμερα εδώ. Nice seeing you. Welcome. Thank you. In Athens. Thank you. Το Boeing Dreamliner έχει 30% μεγαλύτερα παράθυρα. Scoot Biz. Αυτή είναι η θέση business, η Scoot Biz. Με αυτή πετάξαμε όταν πήγαμε στην Ταϊπέη. Ωραία, είναι πολύ άνετα. Μπήκαμε στο πιλωτήριο του Dreamliner 787. Υπερσύγχρονο αεροπλάνο. Κάθισα σε θέση του πιλότου. Ωραία είναι. Εδώ έχει κάτι κουκέτες για να ξεκουράζει το πλήρωμα, επειδή οι πτήσεις είναι μεγάλες. Πάμε να τις δούμε. Oh. Σαν καμπίνα πλοίου είναι. Ωραίο. Γεια σας. Φεύγουμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Η εκδήλωση συνεχίζει εκτός αεροπλάνου. Πάμε. To establish the first route of Scoot into Europe. Product, which is the new answer. From our inaugural flight from Singapore to Athens, which took all of 11 hours. A very big thank you to Athens International Airport for the cooperation, collaboration, and the partnership that has brought us here today to the inaugural flight. We are very sure that this partnership will only grow bigger and stronger in the years to come. Invite the two CEOs for the ribbon bonding ceremony. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ήρθε η ώρα να κοπεί η τούρτα. Είμαστε έτοιμοι. Από εδώ. Καλά πάει.
Όχι, ανάποδα είναι, έτσι πρέπει να πηγαίνει. Έτσι. Κοιτάξτε, Φε, είμαι κι εγώ πάνω στο πλάνο. Πω, αυτά είναι. Ο Ζακ τρίβει τα μάτια του με τα φοβερά visual effects μου. Ξαλίστηκα. Τέλεια. Τα πέλα βασικά πέρα πάλι. Είναι και καλά περικεφαλαία. Αυτό είναι. Έχουν έρθει 34 δημοσιογράφοι από την Ασία. Θα μείνουν μια εβδομάδα στην Ελλάδα για να διαφημίσουν τη χώρα μας στις χώρες τους. Είναι από 6 διαφορετικές χώρες της Ασίας. Και τους έχει φέρει Scoot και τους φιλοξενούν εδώ για μια εβδομάδα για να κάνουν αυτό το promotion. Ωραία. My name is FT. Hey, Mr. Jacob. Where are you from? Malaysia. Malaysia. Cool. You have the Sony, yeah? Cool. You want to say something from my yeah, blog? Yeah, RX Mark 4. Five, yeah, new one. Very so, fast focus. Yeah, yes. Where are you from? I'm from Malaysia. Kuala Lumpur. Cool. You are from? Greece. Yes. Nice Greece. Yes. Nice Athens. Are you a vlogger? You are. I'm also a vlogger. Yes. And also a vlogger. Wow, good. Okay. So I'm also a vlogger, and we also do a TV show. Yeah. A travel TV show, and yeah, we're gonna come in Malaysia. Right. This winter. So you have must to meet. You must visit me and you yes, must call me. Yes, of course. You have to take me around. Yeah, in Kuala Lumpur. Can, of course can. Yes. Good, bro. Enjoy your time in Athens. Right. And see you next time. Yes. Bye. Bye. How someone can find you? Okay. You can go to my blog, yes? MrJoko.com. MrJoko.com. Okay. And also the YouTube. Also YouTube channel. Also. Yes. Yes, Mr. Joko. Mr. Joko. Mr. Joko. YouTube channel, τσεκάρετε το. Yes. Θα το τσεκάρουμε και εμείς και θα πάμε να το βρούμε στη Μαλαισία. Τέλεια. Thank you. Τέλεια. Thank you. Bye. Και εδώ έχουμε μαγειρική επίδειξη. Ο σεφ μαγειρεύει μουσακά. Μιαμ, 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 μιαμ. Enjoy. Thank you. Επειδή σε λίγο φεύγει η πτήση, έχουν έρθει εδώ πέρα στην έξοδο και οι επιβάτες της πρώτης πτήσης που πάει Σιγκαπούρη σε λίγο. Και είχαν αυτή την ωραία έκπληξη που εδώ πέρα υπήρχε μπουφές. Και τρώνε όλοι. Επειδή πετάνε στην πρώτη πτήση από Αθήνα Σιγκαπούρη. Αυτό όλα. Και θα πάρετε να δοκιμάσετε. Θα πάρω. Θα ταξιδέψετε μαζί του. Όχι σήμερα. Αυτές εδώ οι σακούλες έχουμε σαν πακετάκι με μουσακά. Και συντάγη μουσακά. Και το παίρνουν όλοι. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σου, Ευθύμια. Πετάτε? Πετάτε? Ναι. Πού πάτε? Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη. Πω, πω, τέλεια θα περάσετε. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα επειδή είναι η πρώτη μέρα και γίνεται η εκδήλωση. Θα πετάξουμε άλλη φορά. Πάρτε. Έχει μουσακά σε ένα δώρο. Θα πάμε μέσα αεροπλάνο. Ναι, θα πάτε μέσα. Τόσες ώρες θα πάτε να μουσακά να φάτε. Καλή όρεξη. Να αγοράσουμε τι. Δεν ξέρω, πάρτε και ένα από το καλύτερο, νομίζω. Γιατί μέσα δεν ξέρω πώς το κάνει. Αν θέλετε να ταξιδέψετε με Scoot, μπείτε στο site και τσεκάρετε τιμές. Έχει πολύ οικονομικά εισιτήρια για προορισμού στην Ασία. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Το αεροπλάνο σε λίγο απογειώνεται. Θα έχει και show με νερά. Τα πυροσβεστικά θα ρίξουν νερά πάνω από το αεροπλάνο. Και θα απογειωθεί να πάει στην Σιγκαπούρη. Συνάντηση που είχα εδώ στο αεροδρόμιο. Η πτήση για εκεί που ακόμα δεν σας έχω πει που πάμε είναι σε περίπου 2 ώρες από τώρα και πάμε να περάσουμε έλεγχο, να πάμε κάπου να βρούμε να κάτσουμε, να φάμε το μουσακά μας που πήραμε από τη Scoot και να σας δείξω το καινούριο gadget του καναλιού.